Κύριε Ταβερναρέγγι, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλειαράκη, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, εύχομαι με υγεία σε όλο τον κόσμο να είμαστε καλά και εύχομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα αυτή τη χρονιά σε όλους τους τομείς, για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Πάνω σε αυτό το οποίο είπα, υπάρχει κάποια απάντηση στο ερώτημα που έθεσε και ο κύριος ή στο ερώτημα που έθεσα στον κύριο Χατζηγεωργίου και ο άνθρωπος βέβαια δεν ήξερε τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχουν εξελίξεις. Ναι, καταρχήν να θυμίσουμε ότι το τεχνικό επιμελητήριο κεντρικά έχει αναλάβει σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ, με τον οργανισμό των αντίστοιχων αντισεισμικής προστασίας των κτηρίων όλης της χώρας, όπου φτιάχνει και τους κανονισμούς και έχει τις αντίστοιχες πλατφόρμες όπου θα γίνει και η καταγραφή των δημοσίων κτηρίων. Είναι δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται τέλος του μήνα, που αφορά την καταγραφή, την πρόσκληση, μάλλον συγγνώμη, εκδήλωση ενδιαφέροντος από πολιτικούς μηχανικούς σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα θέμα που είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχουν κάνει αιτήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό, ο οποίο νομίζω ότι αρκεί αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι θα αρκεί για να φτιαχτούν τα αντίστοιχα συνεργεία τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν τους προσωπικούς ελέγχους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους. Και κατά δεύτερον έχουν κληθεί, έχει δοθεί μια παράταση μέχρι το τέλη του Φλεβάρι για την καταγραφή των κτηρίων, των δημοσίων κτηρίων από τους φορείς. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά την καταγραφή δεν νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη. Πιστεύω ότι θα ενεργοποιηθούν τώρα με τις νέες δημοτικές αρχές ώστε να μπορέσουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία όσα κτίρια δεν έχουν γίνει προσεισμική ελεγχή, διότι να σημειώσουμε εδώ ότι και ο Δήμος Ηρακλείου, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στο Δήμο Ηρακλείου, έχουν γίνει αρκετή προσεισμική έλεγχη, τουλάχιστον στις κρίσιμες υποδομές, όσον αφορά τα σχολεία. Ο Δήμος είχε προχωρήσει τις περισσότερες από αυτές, και μάλιστα μετά το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, που και κάποια από αυτά προχώρησαν και σε αντισεισμική θωράκιση. Το γεγονός όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή προχωράει η όλη διαδικασία. Πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν και τα συνεργεία των συναδέλφων μηχανικών, οι οποίοι θα περάσουν να κάνουν τους προσεισμικούς ελέγχους. Και φυσικά αυτό που έχουμε πει, κυρία Λουγεράκη, και μαζί, είναι όλο αυτό να μην μείνουμε στον έλεγχο του ΟΑΣΠΗ, στις διαπιστώσεις, διότι τις διαπιστώσεις αυτές θα πρέπει να τις προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, η οποία θα πρέπει να είναι η όποια αποκατάσταση απαιτείται για όποιο κτίριο. Να θυμίσω ότι πάνω από το 50% των κτιρίων είναι με τον παλιό αντισεισμικό, αν μπορούμε να το πούμε αντισεισμικό, του 59. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα γερασμένο κτηριακό απόθεμα συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα, ιδιωτικό και δημόσιο, το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επανελεχθεί και αναλόγως τη μορφολογία του να γίνει και αντίστοιχες παρεμβάσεις. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε βέβαια ότι υπάρχουν και νεότερα κτίρια, είτε σχολεία είτε νοσοκομεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή και κάποια από αυτά τα οποία έχουν αποκατασταθεί. Έχω πολλές περιπτώσεις στο μυαλό μου και γνωρίζω αρκετές από αυτές, οι οποίες έχουν γίνει και σε άλλους δήμους, όπως το Δήμο Αρχανώνας Θερουσίων, όπου έχουν αποκατασταθεί αρκετά κτίρια, τα οποία μάλιστα δεν είχαν υποστεί και καμία ζημιά κατά τον σεισμό που είχαμε στο Αρχαλοχώρι πριν από 2 χρόνια. Αντίθετα, στο Αρχαλοχώρι μέσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2 σχολεία, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν αποκατασταθεί και τα παιδιά είναι στα κοντέινερ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε γεγονότα τα οποία γνωρίζουμε ότι αν και εφόσον συμβούν και στην υπόλοιπη χώρα αλλά και στην Κρήτη, που είναι μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή, προφανώς δυνητικά θα υπάρχουν και κάποιες ζημιές σε αυτά τα κτίρια. Μα κύριε Ταβερναρέκη, ξέρετε, κάθε φορά που μιλάτε δίνετε στοιχεία, πληροφορίες ή επαναφέρετε θέματα τα οποία έχουμε κουβεντιάσει και μας κάνετε πραγματικά να θλιβόμαστε με αυτή την μηχανή που λέγεται δημόσια κρατική μηχανή, κρατική μηχανή ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε, υπηρεσίες του κράτους που δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο βρίσκονται εκεί, έχουν ψηφιστεί από τους Έλληνες πολίτες. Συγγνώμη, εμένα με θλίβει και με θλίβει βαθύτατα όταν λέτε ότι η εικόνα αναφορικά με τη συγκέντρωση στοιχείων από τις δημοτικές αρχές, από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι η καλύτερη δυνατή
έτσι το είπατε χαρακτηριστικά, γιατί οι προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν έδωσαν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να δώσουν, περιμένοντας ότι, ξέρετε, ίσως παρακάτω οι νέες δημοτικές αρχές ή οι ίδιες δημοτικές αρχές να είχαν, να έδιναν τα στοιχεία αυτά. Δηλαδή ο νους και ο λογισμός που ήταν στο αν θα εκλεγούμε, θα πάρουμε ψήφους, θα πάρουμε χρήματα, θα έχουμε με τους δημοτικούς συμβούλους, θα καταρτήσουμε τα ψηφοδέλτια, και στο προεκλογικό τους το πρόγραμμα τι στην ευχή λέγανε, ότι αυτό ήταν το κύριο μέλημά τους και περιμένανε από τις νέες δημοτικές αρχές. Αυτό να με συγχωρείτε, αλλά δεν θέλω να εκφραστώ παρακάτω. Αλλά τις κάνουμε και εμείς, αλλά τις διαπιστώσεις αυτές εμείς ως τεχνικό μελητήριο και ως σύμβουλος της πολιτείας υποχρεούμαστε να κάνουμε αυτές τις διαπιστώσεις και μάλιστα να προσπαθούμε ή να προτείνουμε λύσεις ώστε να απεμπλακούμε από αυτή τη δημόσια δίκη. Θα σας θυμίσω, η οποία είναι διαχρονικά δυστυχώς, αλλά γίνονται προσπάθειες. Δηλαδή το ότι αυτή τη στιγμή σε ένα κρίσιμο τομέα όπως είναι ο προσεσμικός έλεγχος των δημοσίων κτηρίων, νοσοκομείων, πυροσβεστικών σταθμών, κρίσιμων υποδομών, που σε ένα γεγονός θα πρέπει αυτές οι υπηρεσίες να λειτουργούν, και πόσο μάλλον τα σχολεία μας, τα οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην πάθουν ζημιές, για να μην έχουμε θύματα μικρά παιδιά. Ωραία. Άρα είναι αυτές οι κρίσιμες υποδομές, λοιπόν, πρωτίστως θα πρέπει να ελεγχθούν. Θα σας θυμίσω όμως ότι από το 2001, όταν πρωτοξεκίνησε η πρώτη αυτή διαδικασία των προσεσμικών ελέγχων των 80.000 περίπου δημοσίων κτηρίων που βρίσκονται σε ολόκληρη τη χώρα, 20 χρόνια μετά και πλέον, είχαν ελεγχθεί μόλις 16.000 κτίρια. Δηλαδή ούτε το 15%, ούτε το 20%. Ναι, το έχετε πει πολλά. Και αυτά τα 16.000 κτίρια που ελέγχθηκαν, αφέθηκαν στην τύχη τους. Δεν πήγε ποτέ κάποιος να ελέγξει αν έχει γίνει, τι έχει γίνει. Οπότε πάμε ξανά μανά από την αρχή. Ξανά από την αρχή. Μα έτσι κι αλλιώς είναι ένας παροχημένος έλεγχος πλέον. Σήμερα θα κάνουμε ένα σύγχρονο έλεγχο, με σύγχρονη καταγραφή, με στοιχεία μορφολογικά, εάν και αυτά, και εφόσον αυτά τα στοιχεία περάσουν ηλεκτρονικά μέσα σε ένα σύστημα, θα μπορεί ο οποιοδήποτε, οι σχολικές επιτροπές, ο διευθυντής, να έχει τις κατόψεις, τις όψεις, την οικοδομική άδεια, να μπορεί να πάρει τις αντίστοιχες εκδόσεις. Μάλιστα. Εάν και εφόσον χρειάζεται μια τροποποίηση, αυτή η οργάνωση. Αφήστε το οργανωτικό και το τέτοιο, γιατί τα έχουμε κάνει. Το οργανωτικό, το γραφειοκρατικό είναι και το πιο δύσκολο απ' όλα. Διότι έτσι που τα έχουμε κάνει, να μην πω πώς τα έχουμε κάνει, έχουμε αυτή τη φορά βρεθεί μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο. Επίσης, με θλίβει το γεγονός ότι είπατε πριν από λίγο ότι, ξέρετε, εξαιτίας και του σεισμού στο Αρκαλοχώρι, εκεί υπήρξε η παρέμβαση για τη διόρθωση σε σχολεία είτε του Δήμου Ηρακλείου είτε του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Στεναχωριέμαι γι' αυτό. Έπρεπε να είχε γίνει ξέτερα από αυτό, προληπτικά για τα δικά μας τα παιδιά, για τα οποία ο καθένας λέει ότι εγώ και το μέλλον των παιδιών μου είναι αυτό το οποίο αυτή την ώρα προασπίζομαι και αυτό θέλω να κάνω. Αλήθεια με θλίβει. Στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων είχαν γίνει προληπτικά, και το γνωρίζω διότι είχα επισκεφτεί τα σχολεία εκεί, τα οποία όντως διαπιστώσαμε ότι δεν είχαν πάθει ζημιές, παρά από το ότι την εγκύτητά τους με το επίκεντρο του. Ωραία, σχολείου, εξαιρούμε το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Η αντίστοιχη έλεγχη και η αντίστοιχη επεμβάση. Μάλιστα. Τώρα, γι' αυτό που είπατε πριν από λίγο. Είναι το αποτέλεσμα αυτού που πάμε να κάνουμε. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, γι' αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι ξέρετε, σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Εγώ θα σας ρωτήσω και για το Αρκαλοχώρι. Ότι τα σχολεία στο Αρκαλοχώρι, ενώ τα λένε όλα αυτά, ακόμα δεν έχουν φτιαχτεί. Και μιλάμε, η αλήθεια είναι τώρα τραγική. Σε μια περιοχή όπου πραγματικά διώχνει ή έχει διώξει μέχρι στιγμή τα ίδια της τα παιδιά. Τρία σχολεία, δύο δημοτικά, ένα γυμνάσιο, να βρίσκεσαι μπροστά σε αυτή την κατάσταση και να ξέρεις ότι δεν υπάρχουν, ότι υπάρχουν ακόμα θέματα. Αρκαλοχώρι, για πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, έχει προχωρήσει κάτι, μιας και το πήγαμε εκεί, κύριε Ταβερναράκη? Το Αρκαλοχώρι το πήγαμε εκεί διότι είναι, σχετίζεται με το σεισμό και δείχνουμε και τις επιπτώσεις ενός σεισμού και πώς αυτό το πράγμα, η αποκατάσταση μετά από ένα σεισμό, είναι πολλαπλάσια η δαπάνη από ό,τι αν είχαμε Έχουν προχωρήσει όλες αυτές οι εξαγγελίες, οι βαρύγδουπες από υπουργούς, υφυπουργούς, παραπροθυπουργούς και όλους τους υπόλοιπους για το Αρκαλοχώρι, ή το έχουν αφημένο στην τύχη του να βγάλει μόνο του τα κάστανα από τη φωτιά?
Δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαν οι άνθρωποι οι ίδιοι, ο Δήμος, ο ίδιος από μόνος του να βγάλει τα κάστανα τη φωτιά. Δυστυχώς, αν γίνουν αυτές οι απαραίτητες, σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έχουν γίνει μέσα στη Βουλή από τον κύριο τον Τριαντόπουλο για την απλοποίηση των διαδικασιών, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Ρονδιαράκη, ότι έχουμε καταθέσει για νομοθετικές ρυθμίσεις ως τεχνικό επιμελητήριο του Ανατολικής Κρήτης. Έχουμε καταθέσει στη Βουλή, έχουμε καταθέσει μέσω των βουλευτών του νομού. Δυστυχώς αυτές οι απλοποίησεις των διαδικασιών δεν έχουν προχωρήσει, παρά τις υποσχέσεις προσωπικά του ίδιου του Υπουργού και του υποδομών του εκάστοτε Υπουργού, αλλά και του κ. Τριαντόπουλου, που έχει διαχρονικά τα τελευταία χρόνια την πολιτική προστασία. Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει τίποτα απολύτως. Παραμένουμε στην ίδια κατάσταση. Η διεύθυνση η οποία τα ΕΦΚ, το τμήμα της διεύθυνσης αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, δυστυχώς παραμένει στην ίδια δυσχερή λειτουργία. Ακόμη αρκετά στελέχη από την υπηρεσία βρίσκονται στην Θεσσαλία. Η έκδοση των αδειών βουλιάζει κάθε μέρα. Έχουν μερικές δεκάδες αδειών έχουν εκδοθεί από τους 3.500 φακέλους που έχουν καταστηθεί. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ακριβώς. Για ξαναπείτε το αυτό το τελευταίο. Για ξαναπείτε το αυτό το τελευταίο. Πόσοι χιλιάδες φακελοί έχουν κατατεθεί. Η πληροφόρηση πριν από τις γιορτές ήταν ότι είχαν κατατεθεί 2.700 φακέλοι και είχαν εκδοθεί γύρω στις 35 άδειε. Εντάξει, ωραία. Μια χαρά. Πάει το γράμμα. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα, κυρία Δουλειράκη. Αμήλικτα. Και όταν αυτά τα στοιχεία τα έχει στα χέρια και 35 άδειες. Μισό λεπτό. Και 35 άδειες οι οποίες είναι ολοκληρωμένες ή ακόμα εκκρεμούν στοιχεία, γιατί έτσι πάει το πράγμα. Ακόμα εκκρεμούν στοιχεία, αλλά τέλος πάντων ας πούμε ότι θεωρούμε ολοκληρωμένες και μπορούν. Εκκρεμούν γιατί εκκρεμούν και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα. Άλλα προβλήματα πέρα από αυτά. Μάλιστα. Διότι πηγαίνει ο κόσμος να πάει να πάρει σε ένα. Να πάρει, υποτίθεται ότι έχει εξαγγελθεί ότι το 80% το δίνει η πολιτεία και το 20% είναι άτοπο δάνειο. Όταν θα πάει σε μια τράπεζα κάποιος σεισμόπληκτος να ζητήσει το 20% ως άτοπο δάνειο, δεν θα το πάρει. Να δείτε τις πληροφορίες, επειδή αναφερθήκατε σε συγκεκριμένους έτσι, υπουργούς κλπ, να δείτε οι πληροφορίες από την Θεσσαλία, τι λένε, το τι έχουν πάρει, το τι δεν έχουν πάρει, το τι αναμένουν οι άνθρωποι αυτοί, και δεν θα το πάω όμως στη Θεσσαλία, και το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα εκεί πάνω. Τώρα τι να σας λέω, μισό λεπτό τώρα, συγχωρέστε με, γιατί είπαμε πριν από λίγο αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι η τοπική κοινωνία από μόνη της, ότι η δημοτική αρχή από μόνη της καλείται δυστυχώς, παρά τις εξαγγελίες, να βγάλει μόνη της τα κάστανα από τη φωτιά, να πάει και να διορθώσει όλα αυτά τα κακώς κείμενα τα οποία εκκρεμούν. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κεγκέρογλου, καλημέρα, καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά σε όλους και έχουμε την ελπίδα ότι το έτος αυτό, τουλάχιστον στους πρώτους μήνες, θα διορθωθούν τα κακό κείμενα. Μακάρι, και με βάση όλα τα οποία μας λέει ο κύριος Θεβερναράκης, ο οποίος συνεχίζει να είναι κοντά μας τηλεφωνικά, πραγματικά υπάρχει η ελπίδα βάσει της δικής σας της οργάνωσης ότι θα πάνε τα πράγματα και θα πορευθούν διαφορετικά, κύριε Κεγκέρογλου. Έχουμε αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, δεν εντοπίζεται, ας με συγχωρήσει ο Γιώργος Σταυρναράκης, ούτε στις τράπεζες ούτε στη χρηματοδότηση. Το πρόβλημα είναι αποκλειστικά στον ΤΑΕΦ και στη δυνατότητά του, να δώσει αδειοδοτήσεις. Είναι 3.500 φάκελοι, έχουν δοθεί 51 αδειοδοτήσεις συνολικά, έτσι δεν είναι μόνο στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, είναι και στο διπλανό Δήμο. Έχουμε από 15 Οκτωβρίου κάνει παράσταση στον Υπουργό με υπόμνημα και του λέμε τις προτάσεις μας, μέσα στις οποίες είναι και οι καλές προτάσεις του Υπουργείου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας του Μιάτου Ανατολικής Κρήτης. Σε ποιον υπουργό η παράσταση αυτή? Τον κύριο Τριαντόπουλο. Μάλιστα. Έχουμε καταθέσει λοιπόν τις προτάσεις οι οποίες δίνουν λύση. Το αποτέλεσμα εκείνης της συνάντησης ήταν να μας πει ότι δεν αποδέχεται την πρότασή μου
για Μητρό Μηχανικών στο Τεχνικό Επιμελητήριο και αμοιβή με το κομμάτι, θα το πω απλά, ως σύμβαση έργου, αλλά θέλει με σύμβαση εργασίας. Πολύ ωραία του είπαμε, πες μας τι θα κάνεις με την αύξηση του προσωπικού, και είπε ότι θα το διπλασιάσει μέσα σε εύλογο χρόνο. Έχουν περάσει βεβαίως τώρα περίπου 2,5 μήνες. Βέβαια, Οκτώβριος, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, είμαστε στον Ιανουάριο. Ναι, αυτή η ενέργεια ήταν μετά την εκλογή μας και πριν βεβαίως να αναλάβουμε, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, η κατάσταση είναι η ίδια. Η υπηρεσία τα ρίχνει στους μηχανικούς, για να είναι ενήμερος και ο Σταβερναλάκης. Οποιαδήποτε διαμαρτυρία. Το γνωρίζω, το γνωρίζω πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς, ναι, τα ρίχνει να ρίχνουμε τις ευθύνες στους αδέρφους μηχανικούς, νομίζω ότι είναι άστοχο, ναι, κύριε Δημοσίου. Είναι, βεβαίως, είναι άστοχο, γιατί κανείς φάκελος δεν μπορεί να είναι από την πρώτη κατάθεσή του πλήρης, αλλά χρειάζεται κάποιος να τον πιάσει, να τον ελέγξει και να ζητήσει 2-3, ένα μισό, μια διόρθωση δικαιολογητικά που πιθανόν δεν είναι αυτά που απαιτούνται από τον νόμο ή χρειάζεται αλλαγή. Λοιπόν, επομένως, εμείς το επόμενο διάστημα θα κάνουμε, θα επαναλάβουμε την παράσταση βεβαίως και στο Υπουργείο αλλά και στον τοπικό ΤΑΕΦ, για να κατανοήσουν και εκεί οι αγαπητοί εργαζόμενοι και οι προϊσταμένοι κυρίως, ότι οι άνθρωποι εδώ δεν είναι σε κάποια κατάσταση κανονική που μένουν σε κάποιο σπίτι καλό και θέλουν να φτιάξουν και ένα άλλο σπίτι. Θέλουν να φτιάξουν το σπίτι τους, το πρώτο. Βέβαια. Λοιπόν, επειδή καθυστερούν, λοιπόν, έχουμε φαινόμενα, οι άνθρωποι λόγω των καιρικών συνθηκών που ευτυχώς για αυτή την περίπτωση ευτυχώς, για την λειψιδρία κακώς, αλλά για αυτή την περίπτωση είναι ελαφρύς ο χειμώνας, όσοι θέλησαν να φτιάξουν από μόνοι τους βρέθηκαν στα κάγκελα. Συγκεκριμένα χθες έγινε το εξής επεισόδιο. Κάποιοι εργαζόμενοι, εργάτες, ανέλαβαν, παρά το ότι ήταν η μέρα έτσι αργία, ναι, δέχτηκαν να πάνε να κάνουν μια επιδιόρθωση σε ένα κλιμακοστάσιο για να μην μπαίνουν τα νερά μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, μετά από καταγγελία συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα αργαλογορείου. Αυτό δείχνει ότι δεν σου δίνω άδεια και σε χώνω και μέσα. Θα το πω απλά. Εντάξει. Δείχνει λοιπόν την αντιμετώπιση την οποία έχουμε. Κύριε Γεγκερογλού, να ρωτήσω και κάτι άλλο συνεπικουρικά πάνω σε αυτά που λέτε. Με τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν στους οικίσκους και είχε βγει το φυρμάνι ότι όσοι είναι ενοικιαστές θα έπρεπε να τους εγκαταλείψουν τους οικίσκους, να τους παραδώσουν. Αυτοί οι άνθρωποι πήραν μια παράταση χρόνου ή έπρεπε μέχρι τέλος του χρόνου να φύγουν και έχουν φύγει? Λοιπόν, καταρχήν όσοι μένουν στους οικισμούς προσωρινής διαβίωσης είναι μειοψηφία σε σχέση με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν ξεσπιτωθεί. Ναι. Για να δούμε το μέγεθος του προβλήματος. Δεν είναι μόνο αυτοί που μένουν στους οικισμούς, είναι και αυτοί που μένουν σε άλλα χωριά, φιλοξενούνται, σε παιδιά. Σωστά. Και έχουν βρει να ενοικιάσουν. Σωστά. Και οι ενοικιαστές τώρα σε αυτούς είναι μια ικτρά μειοψηφία. Μιλάμε για 9 άτομα. Λοιπόν, εμείς, επειδή είχαν απεργία οι δικηγόροι και δεν κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα ακόμα, εμείς μέχρι αύριο θα εκδώσουμε μια απόφαση ανάκλησης της συγκεκριμένης απόφασης του αντιδημάρχου, διότι δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ο ΤΑΕΦ και το Υπουργείο. Δεν λέει κανένας όχι, απλά το ένα πρόβλημα έρχεται και προστίθεται και μπαίνει ως λιθαράκι πάνω στο άλλο. Αυτό. Ναι, άρα λοιπόν εμείς με την ανάκλησή μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα οι άνθρωποι για την προσωρινή τους στέγαση. Βεβαίως θα σας πω ότι ετοιμάζουμε ένα, το έχουμε ετοιμάσει δηλαδή, αλλά θα μπει σε εφαρμογή μια σειρά, να μπουν σε εφαρμογή μια σειρά από πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξει επίσπευση όλης αυτής της διαδικασίας. Σας είπα ήδη για την παράσταση, σας είπα ότι θα δούμε και ποιοι φάκελοι των ανθρώπων που μένουν στους οικίσκους, οι οποίοι
δεν είναι ο σκοπός τους να μείνουν εκεί μονίμως. Οι ίδιοι ζητάνε να πάνε σπίτια τους. Για να πάνε σπίτια τους λοιπόν πρέπει να διαχθούν οι φάκελοι. Δεύτερο, πρέπει να εγκριθούν οι φάκελοι αφού ελεγχθούν από αυτόν τον ΤΑΕΦ. Λοιπόν, θα έχουμε μια συνεχή παρακολούθηση. Ορίσαμε ειδικό αντιδήμαρχο για αυτό το σκοπό. Εντάξει. Ο οποίος θα μπορεί να σας ενημερώνει το επόμενο διάστημα. Και, πάντως, δήμαρχε, θα βάλουμε, και θα βάλουμε μπροστά, όπως σας είπα, και μια πιο στενή συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο για να μην υπάρχει το μπαλάκι της μεταφοράς ευθυνών στους μηχανικούς. Ωραία. Κάτι σας λέει ο κύριος Σταβερναράκης. Πάντως, δήμαρχε, θα με επιτρέψετε, επειδή πραγματικά είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, όταν ήσασταν βουλευτής, και επειδή στηρίξατε τις προτάσεις, τις οποίες μεταφέρατε στον κύριο Τριαντόπουλο, και που και εγώ προσωπικά τις έχω στείλει ως νομοθετική ρύθμιση για την απλοποίηση των διαδικασιών, θα θυμίσω τα πράσινα και κίτρινα χτίρια που θα απεμπλακούν από την ΤΑΕΦ, θα ήθελα πραγματικά να μου πείτε αν η υπόσχεση την οποία σας έδωσε ο κ. Τριαντόπουλος, όπως την έχει δώσει και σε εμάς και σας την έχει δώσει και σε εσάς από το βήμα της Βουλής για την απλοποίηση των διαδικασιών, θα προχωρήσουν. Τα οποία θα απεμπλέξουν την όλη διαδικασία των φακέλων και πάνω από το 60% των φακέλων θα προχωρήσουν. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Και αυτό είπα και εγώ στην αρχή. Το δεύτερο που αναφέρθηκα για την τράπεζα ήταν το περαιτέρω πρόβλημα, το οποίο υπάρχει μετά την έγκριση των φακέλων. Είπα, το πρώτο πρόβλημα είναι τα ΕΦ. Και εγώ αυτό είμαι προηγουμένως. Όταν θα υπάρξει έγκριση φακέλων, θα αναδειχθεί αυτό το πρόβλημα. Προς το παρόν δεν έχει αναδειχθεί το μέγεθός του. Απλοποίηση διαδικασιών, λοιπόν, τι είπε ο Υπουργός, υπάρχει κάτι? Ο Υπουργός, τώρα την εκτίμηση τη δικιά μου, είναι διστακτικός σε αλλαγές, διστακτικός, και σε αυτό συντελεί και η συντηρητική αντίληψη που έχει η υπηρεσία. Η ίδια υπηρεσία. Η διευθύντρια είναι ένας πολύ συντηρητικός άνθρωπος, ο οποίος παραβαίνει και τον νόμο ακόμα. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ, και βάζει την προσωπική της άποψη. Δεν είναι όμως έτσι. Οι πολιτικοί πρέπει να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αλλάζουν τα κακό κείμενα προκειμένου να λειτουργήσει πιο εύρημα η υπηρεσία. Τι είναι αυτό δηλαδή που φοβάται και είναι τόσο συντηρητική? Μήπως γίνει με κάτι που θα την εκθέσει? Μα όλα είναι υπό πλήρη έλεγχο, έτσι όπως κινούνται. Κοιτάξτε, συντηρητισμός είναι να θέλεις να βγάλεις την άδεια με ένα υπάλληλο, να βγάλεις 2.000 άδειες, 1.000 άδειες, 500 άδειες, τη στιγμή που μάλιστα που τον παίρνεις και τον πας και στην Καρδίτσα για να κάνει και εκεί αυτοξίες ή και στο Βόλο και πέρα από δε. Λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κάποιες καινοτομίες. Η μία από όλες είναι αυτό που είπε τότε, ότι μέχρι 8.000 που είναι κίτρινα χωρίς ζημιά στο φέροντα οργανισμό και πράσινα και μέχρι μάλλον είναι 8 και 12.000 που σημαίνει ότι φεύγουν από τη μέση 2-3.000 φάκελοι αμέσως. Αυτό είναι μια καινοτομία. Είναι, είναι δυνατόν σήμερα να βγάζουμε την άδεια οικοδομής οι ίδιοι μηχανικοί. Την άδεια οικοδομής που βγάζει ο μηχανικός του. Η πολυοδομία πλέον δίνει μόνο την άδεια δόμησης, που σημαίνει τον αριθμό του τετραγωνικού που δικαιούσε, τα ύψη, πλαϊνές αποστάσεις και κάποια άλλα πράγματα. Σε μια κόλλα Α4 είναι γραμμένα αυτά. Και τα παίρνει ο μηχανικός και σου βγάζει την άδεια. Και στο θέμα της επισκευής να μην μπορεί να του καλύπτει ο μηχανικός. Είναι δυνατόν. Απαράδεκτα πράγματα. Άρα διατηρεί το μοντέλο το παλιό. Διατηρεί το μοντέλο το παλιό, η κυρία Κλεάνθη, έτσι λέγεται το επίθετο. Ναι, ναι, το γνωρίζουμε. Διατηρεί το παλιό μοντέλο σε αυτή. Είναι μια αντίληψη συντηρητική λοιπόν αυτή. Μάλιστα. Δεύτερο θέμα. Εδώ νομίμως στην Ελλάδα αδειοδοτούνται οι σύμμιχτες κατασκευές και τα προκατασκευασμένα, ναι. Ναι. Σωστά. Νομίζω ότι όλοι το ξέρουν. Ναι. Με προδιαγραφές, το ένα με το άλλο. Η υπηρεσία λοιπόν λέει, όχι, τέτοια καλά θα πρέπει να κάνει τσιμέντα, τυποποιίες κλπ. Και σου λέω ένα παράδειγμα, αγαπητέ Γιώργο, έχουμε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, είναι 65-70 χρονών, που ξέρω δηλαδή τους ανθρώπους. Και είχαν ένα σπίτι 90 τετραγωνικά,
που λέει δεν μου χρειάζεται τώρα, θέλω να κάνω ένα 70, το επιτρέπει ο νόμος, και μάλιστα θέλω να το κάνω προκάτ, για να έχω και λιγότερο κόστος. Λοιπόν, δεν το επιτρέπει κυρία Κλεάνθη. Και δεν το επιτρέπει κυρία Κλεάνθη. Εδώ λοιπόν δεν μπορούμε να σταθούμε εμείς ότι δεν το επιτρέπει κυρία Κλεάνθη. Έτσι, εδώ έρχεται η πολιτική, η κυβέρνηση, η πολιτική απόφαση που λέτε. Βέβαια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μα δεν είναι και πολιτική απόφαση, είναι εφαρμογή του νόμου. Εγώ κατά την άποψή μου είναι παραβίαση του νόμου από την υπηρεσία. Και θα πρέπει και η υπηρεσία η τοπική να δει για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό το πράγμα και να κάνει έγγραφο προς τα πάνω. Έχει κάνει νομίζω η κυρία Κούση για να εγκριθούν και άλλες μορφές κατασκευών. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν το διάστημα το οποίο ακολουθεί είναι ένα διάστημα με όχι απλά παραστάσεις, αλλά με πιέσεις, έτσι ώστε να υπάρξει, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να το μεταφράζω ωστόσο και λάθος κύριε Κικέρογλου, ώστε να υπάρξουν αυτές οι απλοποιήσεις και ώστε να υπάρξει αυτή η αλλαγή της στάσης του τα ΕΕΦΚ, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία, γιατί κανείς μα κανείς δεν θέλει να μένει και δεν είναι επιδίωξή του να συνεχίσει να μένει εσάι είτε στους οικίσκους, είτε σε συγγενείς, είτε σε φίλους, και όλοι θέλουν να γυρίσουν στην περιοχή τους. Θα έχουμε λοιπόν τις επόμενες 15 μέρες και αυτός που θα σταματήσω συνάντηση με όλους τους φορείς του νομού, βουλευτές και το τεχνικό πελητήριο πρωτίστως και πιθανόν τους συλλόγους, αν κλειδίνει το τεχνικό πελητήριο που χρειάζονται, επιμέρους συλλόγους μηχανικών. Θα του κάνω μια ενημέρωση για τις απόψεις μας και τις κινήσεις μας. Θα μεταβούμε στον ΤΑΕΦ Ηρακλείου, θα επιλέξουμε ποια μέρα για να κάνουμε επιτόπου την παράσταση, και αν θέλει να έρθει μαζί το ΤΕΕ θα είναι χαρά μας, για να μην υπάρξει μετάθεση των ευθυνών. Βεβαίως, και στη συνέχεια θα απαιτήσουμε από το Υπουργείο, που, που έχει την πολιτική ευθύνη, και από το Υπουργείο να δώσει λύσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κικέρογλου και κύριε Ταβερναράκη. Εύχομαι καλημέρα και στους δύο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Θέλω να ακούσω ποια είναι εκείνα τα σχόλια που μπορεί να γίνονται από τον Σύλλογο Σεισμόπληκτων η Ελπίδα. Καλημερίζω τον πρόεδρό του, τον κύριο Κατάτσιο. Νομίζω τα ακούσατε κύριε Κατάτσιο, όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν, για να μην τα επαναλάβουμε από την αρχή. Βεβαίως, καλή χρονιά σε όλους. Να ευχηθούμε να αυτή η χρονιά να είναι πιο δημιουργική και με περισσότερες λύσεις πρακτικές για την περιοχή και τον τόπο μας. Να πούμε ωστόσο, πριν προχωρήσετε και ακούσω το σχόλιο σας, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα οποία γίνονται από το ΤΑΕΦΚ, τη διευθύντριά του κλπ, ότι είχατε κάνει και εσείς παρέμβαση ως σύλλογος, για να μην το ξεχνάω. Ναι, ναι βέβαια, σαφώς. Μία από τις παρεμβάσεις ήταν και αυτή. Κύριε Λουγεράκη, τα υπουργεία αλλάζουν, μετονομάζονται, οι υπουργοί πάβονται και προστατεύονται, μπαίνουν νέοι. Δυστυχώς οι μόνοι που είμαστε σε ένα τέρμα και σε ένα βάλτο και σε μια κομματόρη κατάσταση είμαστε εμείς και η κατάσταση που υπάρχει στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Στάσιμη και σταθερή, έχοντας απέναντι μας μια πολιτεία που συνεχώς επιρρύπτει ευθύνες εξ αρχής στους μηχανικούς. Το είχαμε ακούσει και διαστόματος υπουργού να λέει ότι δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους από τον Οκτώβριο του 2021. Και τώρα έχει αλλάξει την καραμπέλα. Έχει προσθέσει και τους πολίτες. Ότι οι πολίτες φταίνε που δεν καταθέτουν σωστά τα χαρτιά, ότι οι πολίτες φταίνε ότι υπάρχουν ελλείψεις λόγω υγειονομικών υποθέσεων κτλ. Αυτή τη στιγμή, κυρία Δουλγεράκη, μου θυμίζει η κατάσταση ότι όταν σπάζει το ταβάνι, εμείς μετακινούμε τα έπιπλα. Αυτό κάνει η πολιτεία. Αλλάζει ονόματα υπουργείων, αλλάζει υπουργούς, περίπτει ευθύνες δεξιά και αριστερά. Και βέβαια δεν επιλύει προβλήματα. Αφήνει τα προβλήματα να πάνε παραπίσω. Φιλότιμες οι προσπάθειες των υπαλλήλων που είναι πολύ λίγοι και αποσπασμένοι από εδώ και από εκεί. Όμως, όταν ένας υπάλληλος έχει χρεωθεί 205 και 220 φακέλους για να στην πλάτη του, είναι αδύνατον, για το αρκαλοχώρι μιλάμε έτσι, είναι αδύνατον να ρίξει μια ματιά, έστω μια απλή ματιά. Κι όμως, αυτό γίνεται.
Μακάρι όλη αυτή η προσπάθεια και η ένωση δυνάμεων να φέρει τα αναμενόμενα, τουλάχιστον έτσι όπως τα ακούσαμε, με όλες αυτές τις κινήσεις που θα γίνουν. Δεν είσαστε οι μόνοι που είσαστε σε τέλμα. Επίσης, επειδή σας άκουσα από την αρχή να το λέτε αυτό, δεν είσαστε στάσιμοι μόνο εσείς. Δείτε φακέλους οι οποίοι βρίσκονται σε κούτες μέσα στα αρχεία, στα υπόγεια του αρμόδιου Υπουργείου από τη Σάμο, όπως λένε οι άνθρωποι από τη Σάμο. Δείτε τι γίνεται στο Δαμάσι, δείτε τι γίνεται στη Μυτιλίνη. Δηλαδή δεν είσαστε οι μόνοι, αλλά είναι μια τακτική. Θα μου πείτε εσάς σας αφορά ή το δικό σας, σαφώς. Αλλά είναι μια τακτική η οποία έρχεται να προστεθεί σε αυτά τα οποία ήδη έχουν ζήσει και πριν από εσάς άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν πραγματικά πληγεί από φυσικές καταστροφές, κύριε Γκαντάτσο. Ναι, πολύ σωστά το λέτε, και η ρίζα μου του προβλήματος είναι η ίδια. Δεν υπάρχουν. Σαφέστατα. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Όταν στη Σάμο υπάρχει ένας υπάλληλος και η μία εβδομάδα είναι στην Ανατολική Σάμο και την άλλη εβδομάδα αφήνει το γραφείο ανοιχτό και πάει στη Δυτική Σάμο. Πώς να τελειώσει αυτή. Εντάξει, εδώ σας λέγανε για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και είχε φύγει ο κόσμος και δεν έχει έρθει ακόμα ο κόσμος. Είπαμε ότι υπάρχει μία διεύθυνση η οποία είναι κάτι παραπάνω τουλάχιστον από αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα από τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Γκέρουγλου. Είναι εκείνος ο οποίος μίλησε ουσιαστικά για παραβίαση νόμων έτσι όπως κινούνται τα πράγματα, και θα πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση να ξεκαθαρίσει επιτέλους αυτή η κατάσταση και να έρθουν οι εξαγγελίες να έχουν εφαρμογή στην πράξη με το σήμερα, γιατί πέρασαν 2 χρόνια. Φύγαμε από τα 2 χρόνια, πάμε παραπάνω, και ξέρετε τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα. Φαντάζομαι ότι και εσείς σε όλη αυτή την προσπάθεια μέσα θα είσαστε συμμετοχή, κύριε Γκαντάτσιο. Σαφώς θα είμαστε και συναρχή και αρρωγή και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις από την προηγούμενη απραξία ή θα έλεγα την έλλειψη διάθεσης ή την ανικανότητα της προηγούμενης δημοτικής αρχής να επιλύσει άμεσα κάποια προβλήματα. Και θα επιμείνω στο πρόβλημα των κατεδαφίσεων που ήταν καθαρά δικό της θέμα. Χρήματα είχαν δοθεί, όμως αμέλησε. Και δεύτερον, τα δημοτικά τέλη που ακόμα χρεώνται στους πολίτες. Από αυτό το στάδιο λοιπόν που ήμασταν προηγουμένως, θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο να δουλέψουμε από κοινού. Να επιλύσουμε προβλήματα, να τρέξουμε τα προβλήματα, γιατί κανείς δεν θέλει να μένει σε κίσκος, κανείς δεν θέλει να μένει σε μετασκευασμένα. Βέβαια, δεν είναι αυτή η επιλογή σας. Τετραγωνικών. Κανένα από τα παιδιά μας δεν θέλει να πηγαίνει σε κοντέινερ το πρωί σχολείο και το βράδυ να ξαναγυρνάει σε κοντέινερ. Και κανένα ηλικιωμένο δεν θέλει να μείνει στα παιδιά του ή σε ένα νοικιαζόμενο σπίτι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πολιτική απόφαση, η ενίσχυση του ΤΑΕΦ και η απλοποίηση των διαδικασιών είναι τρεις κομβικές σημειώσεις, και από το τεχνικό επιμελητήριο, όπως επίσης και από τον Δήμαρχο τον Βασίλη Κεγκέρογλου, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει όλη η κατάσταση για να απεγκλωβιστείτε από αυτό το τέλμα, όπως σωστά το είπατε πριν από λίγο. Ακριβώς. Να τονίσουμε και κάτι άλλο, ότι μέχρι τώρα ούτε ένα σπίτι φτιάχτηκε με τη διαδικασία της διάτερπης, θα έλεγα, αρρωγής. Κανένα σπίτι δεν φτιάχτηκε. Τα χρήματα λοιπόν που ως μάντραμ και ως μόνιμη υποδός το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, ότι δόθηκαν στο Αρκαλοχώρι, δόθηκαν για το σεισμό, είναι ακόμα, στέκουν αχρησιμοποιητά, αδιάθετα στα αποθεματικά των τραπεζών. Το λέμε καιρό τώρα. Όσοι κατάφεραν και φτιάξαν τα σπίτια τους, είχαν μικρές ζημιές και βάλαν το χέρι στη τσέπη μόνοι τους. Κανένα σοβαρό σπίτι, είτε κίτρινο εννοείται ούτε κόκκινο, δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία. Μάλιστα. Με το 80% της κρατικής αρρωγής και το 20% της βοήθειας από την τράπεζα, που δεν θα δοθεί σε κανένα, όπως είπε ο κ. Σταυρομεράκης. Μάλιστα. Λοιπόν, η επόμενη μέρα βρίσκει αλλιώς τα πράγματα, τουλάχιστον διεκδικητικά, και με τις παραστάσεις διαμαρτυρίας και με τις προτάσεις που είχαν απορριφθεί στο παρελθόν και πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της η νέα Δημοτική Αρχή. Τώρα ενώνετε δυνάμεις όλοι μαζί, προχωράτε προς τα μπροστά. Νομίζω απαιτούμενο είναι. Έφυγε και αυτό το κομμάτι που λέγεται γιορτές και όπως κινείται αυτό το περίφημο δημόσιο, ότι τα πράγματα θα πρέπει να μπουν σε μια άλλη σειρά. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε πάντα δίπλα σας, κύριε Γκαντάτσιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.